Σε ετήσιο σταθερό θεσμό φαίνεται πως εξελίσσεται πλέον η Λευκή Νύχτα των εμπορικών καταστημάτων στη Δράμα, καθώς διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής και περιλάμβαναν πλήθος δράσεων με ποικίλη θεματολογία, από αθλητισμό για παιδιά, πολιτισμό για μεγάλους, μουσικές και πολλά άλλα. Αγαπητοί μου φίλοι, ακόμα ένα Ιμάν Μπαλτί ξεκινάει, μόνο που τώρα είμαστε στην αγαπημένη μας πόλη που την αγαπάει πάρα πολύ ο Δημήτρης. Την Δράμα. Λοιπόν, Λευκή Νύχτα, αγαπητοί μου φίλοι, μια και εμείς με το Ιμάν Μπαλτί σκεφτόμαστε Λευκές Νύχτες σε αρκετές περιοχές. Έχουμε πάει και στην Ξάδη, πήγαμε και στην Αλεξανδρούπολη. Φυσικά έχουμε πάει στις δικές μας περιοχές που είναι Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη κλπ. Και Καβάλα λογικά. Και έχουμε έρθει τώρα και στην Δράμα πολύ κόσμο. Όσο ο ήλιος είναι ψηλά και όσο ακόμα έχουμε φως, η Λευκή Νύχτα δεν εσαρκώνεται. Με το που θα πέσουν, που θα πέσει το φως και θα ανάψουν τα φώτα, τότε θα έχουν μια Λευκή Νύχτα με τα μαγαζιά φυσικά, με τις βιτρίνες ανοιχτές και φωτιζόμενες. Και όπως είναι λογικό, είναι η μέρα που κάποιος, όπως γίνεται πάντα στις Λευκές Νύχτες, αγοράζει κάτι. Στόχος είναι πρώτα να περάσει καλά ο κόσμος, να το ευχαριστήσουμε και εμείς που τόσα χρόνια στηρίζει τα καταστήματά μας. Δεύτερος μας στόχος είναι να μπουν στα καταστήματα και να στηρίξουν για μια φορά ακόμα τα φυσικά μας καταστήματα. Αλλά ο σκοπός της Λευκής Νύχτας για μας είναι να ευχαριστήσουμε τους πελάτες που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε αυτές τις δύσκολες. Δηλαδή, το πω διαφορετικά, επειδή ο κόσμος έχει περάσει τόσα βάσανα, να ανεβεί η ψυχολογία. Εννοείται. Πρέπει να αλλάξει λίγο η ψυχολογία. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια πεσμένη. Πρέπει να ανεβούμε. Είμαστε καλά. Είμαστε στη γύρα και βλέπουμε όλα αυτά τα event που έχουμε διασκορπισμένα μέσα στην εμπορική αγορά μας. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό. Είναι μια εξωστρέφεια. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει βέβαια και πάει να γίνει θεσμός και νομίζω ότι έχει γίνει θεσμός. Ο Δήμος Δράμας συμμετείχε πολύ ενεργά με ένα σημαντικό ποσό για όλη αυτή την ομορφιά, την εξέλιξη. Είναι μια εκτόνωση της αγοράς. Το αγκάλιασε ο κόσμος. Είδαμε φέτος ότι είναι υπερδιπλάσιος από πέρσι και από κάθε άλλη χρονιά. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει, γιατί κάθε χρόνο και καλύτερα η οργάνωση σε ό,τι αφορά αυτό. Το κυρίαρχο ήταν οι πολίτες της Δράμας και όχι μόνο να κατέβουν στην αγορά και να καταναλώσουν, να ψωνίσουν από τα εμπορικά καταστήματα που είχαν γενναίες προσφορές τη συγκεκριμένη Λευκή Νύχτα. Τσάντα, λέω το λοιπόν, τσάντα, κάτι να αγοράσουμε. Τσάντα, όχι, δεν είμαι από το σχολείο. Όχι, όχι, θέλω να πω. Κάτι να αγοράσουμε από κάποιο μαγαζί. Μόλις πάρκαρα. Στο τέλος θα ξαναπούμε με πολλές τσάντες. Καλό είναι αυτό. Ναι. Έχει καλές στιγμές. Πολύ καλές. Καλή συνέχεια. Όλα είναι όμορφα. Καλή συνέχεια. Θα αγοράσουμε κάτι σήμερα. Λευκή Νύχτα, θα αγοράσουμε κάτι. Αγοράσαμε. Σε καλύτερη τιμή, για τιμή. Σε καλύτερη, ναι. Δηλαδή σύμφερε, θα έλεγα. Σύμφερε. Λευκή Νύχτα Δράμα, βρεθήκατε και εσείς εδώ. Ναι. Έχει και το μπάσκετ, έχει και το χάγκολ, έχει και άλλα αθλήματα. Πάντως βλέπω ότι ο κόσμος κατέβηκε στη Λευκή Νύχτα. Είστε κόσμος. Δεύτερη χρονιά γίνεται αυτό. Ελπίζουμε να συνεχιστεί, να γίνει θεσμός και να πάει καλά. Πώς σας φαίνεται που όλα αυτά, παιχνίδια, κόσμος, μουσική, όλα γίνονται σε μια βραδιά? Πώς μου φαίνεται που γίνεται σε μια βραδιά? Απίστευτο. Θα θέλατε να γίνεται περισσότερο μέσα στον χρόνο? Ναι, είναι ευχάριστα πράγματα αυτά. Ναι. Όλα τα μαγαζιά βλέπω έχουν κόσμο μέσα και καλές στιγμές. Ναι, πήρα πράγματα. Ψωνίζουμε εδώ. Το ορίστε. Άρα μεγάλη. Τώρα θα τα γυρίσουμε όλα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Ποντιακιά λίρα. Πάμε στα ποντιακά, παιδιά. Από το πρωί πήγαμε, φορδώσαμε τραπέζια, καρέκλες για να έρθουμε να στήσουμε τα κάγκελα που περιβάλλουν τα drums.
Ήρθαμε, ξεφορτώσαμε, τα στήσαμε. Μπαίνεστε στη Λευκή Νύχτα που βοηθάτε. Ναι. Και από και τις προηγούμενες ώρες, πριν ξεκινήσει η Λευκή Νύχτα. Αυτό λέω, εσείς τώρα μέσα στη Λευκή Νύχτα. Αυτή τη στιγμή είστε, ας πούμε, και κάτι σαν πληροφορίες. Αν κάποιος σας δει και πήρε, παιδιά, μια πληροφορία θέλω. Όχι, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχει κάποια stand που βλέπετε με ποτά ή γενικά οτιδήποτε με τα τέτοια, όλα αυτά. Μπορεί να μας ζητήσουν νερά και μπορεί να μας ζητήσουν κάτι να κουβαλήσουμε. Μπορεί να γίνει κάποιο θέμα και να χρειαστεί εμείς να βρεθούμε και να το λύσουμε. Άμα χρειαστεί να βρεθούμε μετά τους υπεύθυνους. Είμαστε εδώ πέρα για ό,τι χρειαστεί ο κόσμος. Σήμερα θα. Όχι, νεράκι είναι, θα πιούμε. Θα πιούμε, δεν θα πιούμε. Λίγο, λίγο. Πολύ. 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 Εσύ γιατί γελάτε κατά άλλο. Αυτός είναι ο καλός μας. Εσύ δεν πίνεις. Εγώ έτσι που και που. Α, καμιά πορτοκαλαδίτσα. Ε, καμιά μπύρα, τέτοιο. Το πολύ. Ναι, μάλιστα. Μετά είμαστε σντάω. Ναι.